και φροντίδα των ασθενών σας, με όλες τις πληροφορίες και γνώσεις για τις διαδικασίες που διασφαλίζουν το συμφέρον σας. Ελάτε σήμερα κιόλας να σας ενημερώσουμε ή καλέστε μας στον χώρο σας να μιλήσουμε για τις παροχές των ασφαλιστικών ταμείων, τον τρόπο και τα δικαιώματά σας και μαζί να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του ασθενή σας όσο και την δική σας. Ορθοπαιδικό Ιατρικό Κατάστημα Ευζήν, Διεύθυνση Γράμμου 20, Καστοριά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24670-83-374. Επιστημονικός υπεύθυνος Παπαδόπουλος Γιάννης, φαρμακοποιός. Είσαι κτηνοτρόφος? Σε ενδιαφέρει? Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καστοριάς εδώ και 10 χρόνια λειτουργεί την πλέον αξιόπιστη βιομηχανία ζωοτροφών. Οι επιστημονικές πολυετής έρευνες βοηθούν στην παραγωγή σιτηρεσίων που καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των ζώων της περιοχής μας, εξασφαλίζοντας μεγάλη παραγωγή και άριστη υγεία των ζώων. Οι ζωοτροφές μας παράγονται από πρώτες ύλες της περιοχής μας χωρίς επιβαρυντικές ουσίες για την υγεία των ζώων αλλά και την υγιεινή των παραγόμενων από αυτά προϊόντων. Το υψηλότατο επίπεδο ποιότητας διασφαλίζεται και με HASP. Μην ξεχνάτε, στη βιομηχανία ζωοτροφών της Ένωσης μπορούμε και παράγουμε εξειδικευμένο σιτηρέσιο που επιθυμεί ο παραγωγός για την κάλυψη ειδικών απαιτήσεων και αναγκών κάθε ποιμνίου ξεχωριστά, με την επιμέλεια ειδικού ζωοτέχνη. Οι τιμές μας και οι ευκολίες πληρωμής δεν ανταγωνίζονται. Διακανονισμοί με ΟΣΔΕ ή έναντι αξίας γάλακτος και ΦΠΑ στις δύσκολες εποχές που διανύουμε σας λύνουν τα χέρια. Μεταφέρουμε τις ζωοτροφές με δικά μας μεταφορικά μέσα στο χώρο διανομής και παρακολουθούμε άμεσα και έγκαιρα το ποιμνιό σας με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Βιομηχανία ζωοτροφών της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καστοριάς. Είσαι κτηνοτρόφος? Σου λύνει τα χέρια. Κερδίστε χρόνο και χρήμα. Δείτε τα όλα σε μια νέα τεράστια ποικιλία μέσα σε 1000 τετραγωνικά μέτρα. Γιαννακόπουλος. Ένας νέος ηλεκτρικός κόσμος. Μια νέα, μεγάλη, υπερσύγχρονη έκθεση με τεράστια ποικιλία επώνυμων ηλεκτρικών συσκευών με πολλαπλά κέρδη για εσάς. Με συνεχείς και μεγάλες προσφορές και το κυριότερο, με την ίδια πάντα φιλική εξυπηρέτηση. Νέα έκθεση ηλεκτρικών Γιαννακόπουλος. Γιαννακόπουλος. Ένας νέος ηλεκτρικός κόσμος σας βάζει στην πρίζα για το συμφέρον σας. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στην είσοδο του Άργους Ορεστικού. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Μας δικαιώνει την ανκάση απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Κατά τη χθεσινή συνεδρία έγινε δεκτή η προσφυγή της ΑΝΚΑΣ κατά της απόφασης του ΑΣΕΠ που αφορούσε βεβαίως την επαναπρόσληψη των 4 απολυμένων υπαλλήλων. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Δεκτή έγινε από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών η προσφυγή της ΑΝΚΑΣ κατά της απόφασης του ΑΣΕΠ σχετικά με την επαναπρόσληψη των 4 πρώην υπαλλήλων. Η οριστική απόφαση όμως θα ληφθεί τους επόμενους μήνες από το δικαστήριο. Είχαμε προσφύγει στα διοικητικά εφετεία των Αθηνών, στο διοικητικό εφετείο των Αθηνών, όσον αφορά την απόφαση του ΑΣΕ που μας υποχρέωνε να προσλάβουμε τους 5 υπαλλήλους, που η απόφαση του ΑΣΕ ήταν πήγαν 4-5 μήνες. Εκδικάστηκε 15 Μαΐου τα ασφαλιστικά μέτρα που κάναμε εμείς ως αναπτυξιακή κατά της απόφασης του ΑΣΕΠ και έγιναν δεκτά. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή η απόφαση του ΑΣΕΠ δεν ισχύει μέχρι να γίνει οριστικά το δικαστήριο, το οποίο δεν γνωρίζουμε. Φαντάζομαι από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα γίνει δικάσιμος που λέμε όσον αφορά την απόφαση του ΑΣΕΠ. Πάντως δεχτήκαν τα ασφαλιστικά μέτρα. Εκείνο που ήθελα να πω δηλαδή ότι το ότι το ΑΣΕΠ είναι ανεξάρτητη αρχή, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να πάρει και μια λάθος απόφαση. Το ότι δέχτηκε το διοικητικό εφετείο τα ασφαλιστικά μας μέτρα, αυτό είναι ένα σημάδι στο επόμενο δικαστήριο. Στο δικαστήριο που θα γίνει κανονικά δεν ξέρω πότε, σε 6-8 μήνες, θα οριστικοποιηθεί δηλαδή το αν θα ισχύσει η απόφαση του ΑΣΕΠ που μας υποχρεώνει να δεχτούμε αυτούς τους υπαλλήλους ή όχι. Είχαμε λοιπόν εξελίξεις στην υπόθεση αυτή. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο Αντώνης Παραράς βρίσκεται εκεί. Αντώνη, καλησπέρα, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Και βλέπουμε ότι έχουμε εξελίξεις μετά την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το οποίο ουσιαστικά δικαιώνει την προσφυγή της ΑΝΚΑΣ. Κοίταξε, να πούμε ότι είναι μια τεράστια ιστορία. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα που την αναδεικνύουμε
την παρακολουθούμε με ενδιαφέρον. Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι το διοικητικό εφετείο έχει κάνει δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε το ΔΣ της αναπτυξιακής εταιρείας, απέναντι δηλαδή στην απόφαση που εξέδωσε το ανώτατο συμβούλιο, που δικαίως, όπως ξέρουμε, τους τέσσερις υπαλλήλους. Mm-hmm. Θέλω να σου πω το εξής όμως. Υπάρχει μια εκκρεμότητα σχετικά με μια απόφαση ασφαλιστικών μέτρων που αναμένουμε από το μονομελές, νομίζω από το τοπικό δικαστήριο της Καστοριάς. Δηλαδή, έχει προηγηθεί τώρα η απόφαση του διοικητικού εφετείου, ενώ αναμένουμε ασφαλιστικά μέτρα που έκαναν οι υπάλληλοι για την εταιρεία, την ΑΡΚΑΣ. Τώρα, ενδεχομένως μπορεί να προκύψει, αν και η δικαιοσύνη θα γνωρίζει τώρα πια τι έχει βγάλει το διοικητικό εφετείο. Αλλά θέλω να σου πω ότι ενδεχομένως μπορεί να βγει μια απόφαση τοπική εδώ που να δικαιώνει τους υπαλλήλους. Τώρα θα δούμε νομικά ποια είναι η ανώτερη, νομίζω το εφετείο, το διοικητικό εφετείο είναι το ανώτερο, αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπετε πόσα έξοδα, τι ταλαιπωρία, τι κυνηγητό, τι καταγγελίες και τι γίνεται με μια απόφαση λανθασμένη ενδεχομένως πριν από μερικά χρόνια που προέκυψε από ένα διοικητικό συμβούλιο που ψιλοαδιάφορα λειτουργήσε. Ναι, ουσιαστικά την πλήρη ευθύνη φέρει νομίζω η προηγούμενη διοίκηση της ΑΝΚΑΣ, με αποτέλεσμα τώρα, όπως είπαμε, και οι υπάλληλοι αλλά και τα νέα μέλη, τα μέλη της νέας διοίκησης να πληρώνουν την ύφη. Τώρα δεν ξέρω βεβαίως κατά πόσο μπορεί να ανατραπεί και η απόφαση εδώ των ασφαλιστικών μέτρων με βάση την απόφαση του διοικητικού εφετείου. Εφόσον βεβαίως έχουμε στη δημοσιότητα και τη συγκεκριμένη απόφαση, σίγουρα από εκεί και πέρα θα ξέρουμε πώς ακριβώς νομικά τουλάχιστον μπορεί να κινηθεί όλη η διαδικασία. Να πούμε αργό ότι το διοικητικό εφετείο που βγάζει την απόφαση, που κάνει δεκτά μάλλον τα ασφαλιστικά μέτρα, η υπόθεση φυσικά δεν τελειώνει, έτσι. Να πούμε ότι κάνει δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα έως ότου εκδικαστεί. Δηλαδή οι υπάλληλοι με βάση το διοικητικό εφετείο δεν μπορούν, δεν έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν στην ΑΝΚΑΣ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το τελευταίο διάστημα, μετά ειδικά από την απόφαση που εξέδωσε ο ΑΣΕ πριν από μερικούς μήνες, όταν το είχαμε δημοσιεύσει και το είχαμε πει βέβαια κιόλας, οι υπάλληλοι ξεκίνησαν να πηγαίνουν κανονικά. Επειδή όμως δεν πληρώθηκαν δύο μήνες, έχουν προχωρήσει σε επίσκεψη εργασίας και έχουν καταθέσει και αυτοί τα δικά τους ασφαλιστικά μέτρα. Είναι πάρα πολύ χοντρό, θα έλεγα, το μπλέξιμο σε όλη αυτή την ιστορία. Είχαμε χθες και το θέμα, όπως το θυμόμαστε, από την αντιπαράθεση του κυρίου Καραμίτσα με τον Δημήτρη Σαββόπουλο, τον δικηγόρο δηλαδή των τεσσάρων. Δεν γνώριζε κανείς την εξέλιξη αυτή τη σημερινή, δηλαδή, χθες. Είναι μια πολύ πολύ σημαντική απόφαση αυτή του διοικητικού εφετείου. Δεν ξέρω όμως τι θα γίνει και αν συμπεριλάβει, αν λάβει υπόψη μάλλον, το δικαστήριο το τοπικό, το δικό μας εδώ, την εξέλιξη αυτή. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ τώρα το διοικητικό εφετείο να λέει δικαιώνω τα ασφαλιστικά μέτρα της ΑΝΚΑΣ και το δικαστήριο τοπικά εδώ να λέει δικαιώνω τους υπαλλήλους, που σημαίνει τι, πρέπει να ξαναγυρίσουν στη δουλειά τους. Ενώ η άλλη απόφαση του διοικητικού εφετείου λέει κάνουμε δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα. Η υπόθεση αυτή πάντως, Μαριγό, κοστίζει χιλιάδες ευρώ στην αναπτυξιακή εταιρεία. Την έχει βάλει σε μεγάλες περιπέτειες, σε συνδυασμό βέβαια και με το άλλο ζήτημα, το οποίο, να ξέρετε, θα προκληθεί πολύ έντονο θέμα και θα έχουμε και σφοδρή αντιπαράθεση για την μισθοδοσία του διευθυντή. Αντιπαράθεση μεταξύ ποιών πλέον? Αντιπαράθεση μεταξύ των μελών. Μαθαίνω ότι έχει οπλιστεί με πολλά επιχειρήματα ο Ζαχαρίας Παύλου, ψάχνοντας να βρει συλλογικές συμβάσεις και όλα αυτά που ισχύουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Και καταλαβαίνετε ότι στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο θα έχουμε εντάσεις και για το θέμα των τεσσάρων υπαλλήλων και για τη μισθοδοσία, δηλαδή για τον προϋπολογισμό και τα 3,5-4 χιλιάρικα που έχουν εμφανιστεί ως μηνιαίες αποδοχές για τον διευθυντή της ΑΝΚΑΣ. Θέμα που έχουν σηκώσει, που έχουν αναδείξει τα ίδια τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ναι. Σήμερα να σου πω ότι είχαμε δηλώσεις και από τον Νίκο Καραμανίδη, ο οποίος θύμισε, ο Δημοτικός Σύμβουλος, ότι για το θέμα αυτό είχε επιρρύψει ο ίδιος την ευθύνη στις προηγούμενες διοικήσεις, τότε δηλαδή έτσι όπως άφησαν το όλο θέμα να εξελιχθεί, η διοίκηση δηλαδή του κυρίου Κώστα Ιάντζη, στο οποίο Διοικητικό Συμβούλιο να πούμε ότι συμμετείχε και βέβαια ο Μανώλης Χατζησημειονίδης. Και εκεί είναι το παράδοξο, Αντώνη, διότι ως μέλος της προηγούμενης διοίκησης ο κύριος Χατζησημειονίδης είχε προσλάβει τους υπαλλήλους, είχε, θυμάσαι πολύ καλά, πει η προηγούμενη διοίκηση του κυρίου Λιάντζη μαζί με τον κύριο Χατζησημειονίδη ότι οι υπάλληλοι αυτοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Και τώρα ο κύριος Χατζησιμεωνίδης ως μέλος της νέας διοίκησης ήταν υπέρ της προσφυγής της ΑΝΚΑ στη δικαιοσύνη κατά των υπαλλήλων. Είναι φοβερά πράγματα αυτά, πρωτόγνωρα πράγματα. Θέλω να σου πω για αυτό που είπα νωρίτερα, για τα χρήματα τα οποία έχουν ξοδευτεί. Πρέπει να σου πω ότι και αυτό αποκαλύφθηκε χθες. Όταν έληξε το 2007 η σύμβαση, τότε λοιπόν φυσιολογικά όταν λήγει η σύμβαση, φεύγεις από την εργασία, εφόσον ήταν μια σύμβαση. Εκεί λοιπόν αποκαλύφθηκε ότι η προηγούμενη διοίκηση, και δεν είναι μόνο ο πρόεδρος που ήταν ο κύριος Κώστας Γιάντζης, φαντάζομαι είναι και οι άλλοι εκεί που συμφώνησαν, ή όποιοι συμφώνησαν τέλος πάντων, τους είπανε καθίστε, τους τέσσερις δηλαδή, άλλου κάποιους μήνες ακόμη, δεν θα υπάρχει σύμβαση, σας χρειαζόμαστε και θα δούμε πώς θα σας πληρώσουμε. Mm-hmm. Πάνω σε αυτό βασίστηκαν ενδεχομένως για την προσφυγή τους. Η εταιρεία έχει μπλέξει, είναι πάνω από 200-250 χιλιάρικα όλα αυτά που προκύπτουν ως, όχι μόνο έξοδα, ως ζητήματα τα οποία υπάρχουν από την μεριά των εξόδων που θα πρέπει να γίνουν. Και βέβαια θα πρέπει να σου πω ότι η δεύτερη υπόθεση, ή μάλλον στο πρώτο θέμα των χιλιάδων ευρώ που πρέπει να καταβάλουν στους τέσσερις υπαλλήλους, θέλω να σου πω ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά. Πληροφορήθηκα τουλάχιστον ο δικηγόρος από τη μεριά της ΑΝΚΑΣ, τώρα δηλαδή του Δημήτρη Σαββόπουλου, 3 με 3,5 χιλιάρικα έχει ξοδέψει μόνο για την υπόθεση του διοικητικού εφετείου. Σκεφτείτε πόσα τζάμπα χρήματα φεύγουν, πόσα ευρώ φεύγουν, χιλιάδες ευρώ, και για την νομική συμπαράσταση, κάλυψη, έτσι, και των δύο πλευρών, θα έλεγα εγώ. Ναι. Τη στιγμή... Βέβαια, πάλι πληρώνουν την τσέπη τους. Αλλά ζητούν πολλά αναδρομικά. Έχουν βγει πάρα πολλά δικαστικά από αυτά που δεν τους έχουν δώσει τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Τη στιγμή που έχουμε ακούσει και όλο τον κύριο Σαββόπουλο να λέει ότι αν επαναπροσληφθούν αυτοί οι τέσσερις υπάλληλοι, αυτό θα σημάνει και το κλείσιμο της εταιρείας, καθότι δεν υπάρχουν τα χρήματα να καλυφθούν οι οικονομικές ανάγκες για την επαναπρόσληψή τους. Έχει δηλώσει ότι θα τυναχθεί η εταιρεία στον αέρα. Και να θυμίσω, Αντώνη, και τα όσα ακούσαμε χθες από τον κύριο Καραμίτσα, τον δικηγόρο των τεσσάρων υπαλλήλων, περί συγκινικών προσώπων αυτή τη στιγμή στην ΑΝΚΑΣ. Και από την άλλη πλευρά του κυρίου Σαββόπουλου, περί παρεμβάσεως ουσιαστικά σε ό,τι έχει να κάνει με την απόφαση του ΑΣΕΠ. Να σου πω βέβαια ότι ναι, η ΑΝΚΑΣ, η οποία μάλιστα να πούμε ότι δεν έχει στηριχθεί και τοπικά από τους φορείς μετόχους, δεν έχει στηριχθεί καθόλου. Είναι αυτό που είχες επισημάνει και την προηγούμενη φορά, ότι πάρα πολλές δουλειές δίδονταν και δίνονται. Στην ΑΝΚΟ. Έχουμε δηλαδή εμείς αναπτυξιακή εταιρεία εδώ, την οποία την έχουμε ιδρύσει εμείς οι ίδιοι. Λέμε ότι τα έσοδά της δεν είναι πολλά και παρόλα αυτά, όσες μελέτες και αν έχουμε, από τις 10 για παράδειγμα, τις 9 θα τις δώσουμε στην ΑΝΚΟ, στη γειτονική αναπτυξιακή. Όλα αυτά που ξεκινούν, διότι οργανώθηκε φυσικά καλύτερα, έγινε πολύ μεγαλύτερη η αναπτυξιακή της Κοζάνης, παραμελήθηκε η δική μας, η οποία σχεδόν χρησιμοποιήθηκε μόνο για να μπορούμε είτε να βολεύουμε, είτε να προσλαμβάνουμε, είτε για να κάνουμε όλα αυτά τα οποία τα έχουν καταγγείλει οι ίδιοι αυτοδιοικητικοί. Mm-hmm. Και πρόσφατα βλέπετε με αντιπεριφερειάρχη τον Δημήτρη Σαββόπουλο να φέρνει θέμα του προϋπολογισμού αλλά και της μισθοδοσίας. Ναι. Αυτό δηλαδή που έχει προκύψει τώρα είναι ένα ζήτημα που έχει φέρει ο πρόεδρος, ο Σαββόπουλος, που έχουμε εντοπίσει τα λεφτά. Όλα αυτά τα χρόνια και στους τοπικούς εδώ φορείς, φανταστείτε και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αυτά γίνονταν και η Ελλάδα εμφανίζεται με ένα τεράστιο δημόσιο έλλειμμα σήμερα. Από κακοδιαχείριση, από αδιαφορία, από αποφάσεις που ελάμβαναν πάρα πολύ και αυτοδιοικητικοί, χωρίς να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη κάποιες παραμέτρους ή κάποια ζητήματα. Ναι. Κανένας από αυτούς, στην ατομική του, αν είχαν δουλέψει ποτέ ή αν έχουν δουλέψει ποτέ, βουλευτές κτλ., στην ατομική τους επιχείρηση δεν θα προέβαιναν ποτέ σε τέτοιες τόσο κακές και χωρίς σωστή σκέψη αποφάσεις. Mm-hmm. Έτσι. Αυτά όμως θα κάνουν όλοι, γιατί έχουν την ασφάλεια ότι άλλος πληρώνει, ναι, και άλλος πλήρωνε. Ναι. Λοιπόν, να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η όλη η υπόθεση ουσιαστικά από εδώ και πέρα, μετά την σημαντική εξέλιξη, όπως σημείωσες και εσύ, από πλευράς του διοικητικού εφετείου των Αθηνών, που δικαιώνει να πούμε για ακόμη μια φορά την προσφυγή της ΑΝΚΑΣ απέναντι στους τέσσερις υπαλλήλους. Τα ασφαλιστικά μέτρα τα οποία τα κάνει δεκτά για τους τέσσερις υπαλλήλους. Ωραία. Αντώνη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, καλό βράδυ να ευχηθούμε. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Στα γραφεία της ΔΕΗ βρέθηκαν σήμερα τα μέλη του ΠΑΜΕ. Αιτία ήταν η ξαφνική διακοπή ρεύματος σε οικογένειες που δεν είχαν εξοφλήσει τους λογαριασμούς και έτσι αναγκάστηκαν τα μέλη του ΠΑΜΕ να παρευρεθούν στη ΔΕΗ για να διευκρινίσουν τι ακριβώς συνέβη αλλά και για να επιλύσουν το ζήτημα. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη.
Σε διακοπές ρεύματος προχώρησε σήμερα η ΔΕΗ στα νοικοκυριά που δεν είχαν εξοφλήσει τους λογαριασμούς, οι περισσότεροι από τους οποίους περιέλαμβαναν και το τέλος ακινήτων. Με αφορμή το γεγονός, τα μέλη του ΠΑΜΕ προσήλθαν σήμερα στα γραφεία της ΔΕΗ και ζήτησαν την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος. Η παρουσία μας σήμερα δεν ήταν κανονισμένη. Μας πήραν τηλέφωνο 1:20 το μεσημέρι ότι σε σπίτια μέσα στην Καστοριά έχει κοπεί το ρεύμα επειδή κάποιοι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, είτε είναι για το χαράτσι, είτε είναι για το ρεύμα κανονικά. Εμείς, κινητοποιώντας τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ όσο πιο γρήγορα και όσο μπορέσαμε, ήρθαμε εδώ στη ΔΕΗ με σκοπό να διευθετήσουμε το ζήτημα ότι το ρεύμα θα συνδεθεί στα σπίτια, γιατί είναι Παρασκευή μεσημέρι και ακολουθεί Σαββατοκύριακο και σε καμία περίπτωση, ακόμα και αν χρωστάει όλο το οποιοδήποτε ποσό, δεν μπορούμε να αφήσουμε σπίτια χωρίς ρεύμα. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ για να διευκρινίσουμε το τι ακριβώς γίνεται. Θα πιέσουμε τη ΔΕΗ για να μαζί με το συνεργείο θα πάμε σε ένα-ένα τα σπίτια, θα συνδέσουμε το ρεύμα και μετά θα πάμε και εμείς στα σπίτια μας να ξεκουραστούμε. Και εκτιμάμε ότι θα λυθεί αυτό το ζήτημα. Έτσι, είχαμε διακοπές χωρίς να ενημερώσουμε τους ανθρώπους βέβαια ότι έρχονται εκεί πέρα. Δεν ξέρω, κάποιοι μπορεί να είναι στη δουλειά, κάποιοι του οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει. Αλλά η παρουσία η δική μας δείχνει αυτό το πράγμα, ότι δεν θα επιτρέπουμε έτσι εύκολα να παίζουν με το λαϊκό αγαθό, είτε είναι το ρεύμα, είτε είναι το νερό, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Και θα είμαστε εδώ μέχρι να λυθεί. Τελικά το θέμα διευθετήθηκε. Πέρα από τις δικαστικές διαμάχες, αυτοί που δεν έχουν πληρώσει το χαράτσι έχει σταλεί το ποσό αυτών στις εφορίες. Εκτιμάμε ότι μέχρι να γίνουν και οι επόμενες εκλογές δεν θα συμβεί κάτι. Η καινούργια κυβέρνηση που θα βγει, θα δούμε το τι ακριβώς θα προκύψει από εκεί και πέρα. Και ανάλογα τι κινήσεις θα κάνει η κυβέρνηση, η επόμενη και η εφορία, θα κανονίσουμε και εμείς τις δικές μας κινήσεις μαζί με το λαό, για να μπορέσουμε να αποκρούσουμε οποιαδήποτε τέτοια παρέμβαση, όπως το λένε, που χτυπά τη φτωχή λαϊκή οικογένεια. Μάλιστα, για να παραμείνουμε στο θέμα και να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος για την Καστοριά, τον κύριο Τίνκα. Κύριε Τίνκα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Νομαρχιακό. Είδαμε το ρεπορτάζ τι ακριβώς συνέβη σήμερα το μεσημέρι. Η ΔΕΗ, η οποία πήγε να κόψει το ρεύμα σε κάποια σπίτια εντός της πόλης της Καστοριάς, ειδοποιηθήκατε, παρευρεθήκατε στη ΔΕΗ για να διευκρινιστεί το ζήτημα. Τέλος καλό, όλα καλά. Έτσι φαίνεται, να σας πω. Πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε ότι δεν έχει σχέση με το χαράτσι, δεν έχουν σχέση αυτές οι διακοπές με το χαράτσι, από την άποψη ότι πλέον έχει απαλλαχθεί η ΔΕΗ από αυτή την υποχρέωση. Mm-hmm. Είναι διακοπές οι οποίες έχουν σχέση με παλιές οφειλές των σπιτιών. Χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το ποσό του τέλους ακινήτων. Χωρίς να αντιλαμβάνεται το ποσό του χαρατσιού με τη ΔΕΗ, mm-hmm. γιατί αυτό έχει πάει ολόκληρο το ποσό ή μία δόση, αν κάποιος δεν είχε πληρώσει μόνο τη δεύτερη, στις εφορίες και είναι ζήτημα που θα το λύσει πλέον η εφορία. Mm-hmm. Μπορεί αυτή να δώσει εντολή δηλαδή. Οπότε σε αυτές τις διακοπές που έκανε αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ είναι διακοπές που δεν είχε πληρωθεί το ρεύμα. Πώς πήρατε την απόφαση εσείς να παρέμβετε? Κοιτάξτε, εμάς μας ενημέρωσε κάποια κυρία ότι ήρθαν, ας πούμε, στο σπίτι και κόψαν το ρεύμα, και με το που μας ενημέρωσε κατευθείαν, ας πούμε, πήραμε κάποια τηλέφωνα εδώ, κάποιους ανθρώπους όσοι μπορούσαν, δηλαδή παραδείξαν τις δουλειές τους κτλ. Και μέσα σε 10-15 λεπτά βρεθήκαμε στη ΔΕΗ για να δούμε και εμείς τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί δεν ξέραμε από πριν το τι γίνεται. Και μαζί με την κυρία τη συγκεκριμένη, αλλά και άλλους που δεν τους ξέραμε ποιοι είναι, αλλά απαιτήσαμε και εμείς από τη μεριά μας να συνδεθεί ξανά το ρεύμα, γιατί ήταν και Παρασκευή μεσημέρι. Και ναι, αυτό ουσιαστικά είναι το σημαντικότερο, ότι Παρασκευή δεν θα μπορούσε κάποιος να εξοφλήσει άμεσα το λογαριασμό και έτσι θα έπρεπε να μείνει χωρίς ρεύμα ουσιαστικά ολόκληρο το Σαββατοκύριακο. Να βάλω και μια άλλη πτυχή που μας ενδιαφέρει πολύ. Ξέρετε, η ΔΕΗ είναι διατεθειμένη και κάνει, πώς το λένε, διακανονισμό, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα πληρώσει το 50 ή το 40% του λογαριασμού. Εμάς μας ανησυχεί και αυτό το κομμάτι του κόσμου που δεν έχει να πληρώσει αυτό το 40%. Δηλαδή, δεν είναι καθόλου απίθανο να βρεθεί ένα σπίτι το οποίο και διακανονισμό να πάει να κάνει, αν του ζητήσει 200 ευρώ για πάνω, χωρίς να μην τα έχει να τα δώσει. Τα 200, να μην έχει να τα δώσει. Και στη δική μας λογική δεν μπορεί να χωρέσει ότι επειδή κάποιος άνθρωπος είναι άνεργος ή φτωχός ή για κάποιο διάστημα δεν θα έχει χρήματα, ότι δεν θα έχει το ρεύμα. Χάσαμε τον κύριο Τίνκα. Ναι. Ωραία, τώρα σας ακούμε. Ναι. Έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν λέμε ότι δεν θα το πληρώσει. Σαφώς όταν ο άνθρωπος βρει δουλειά κτλ. Και βρει χρήματα θα αρθεί να πληρώσει, αλλά για όσο διάστημα δεν έχει δεν σημαίνει ότι πρέπει να κόβεται το ρεύμα σε αυτά τα σπίτια. Θέλω να πω και κάτι ακόμα. Ναι. Έχω μια εντύπωση που δημιουργήθηκε σήμερα και στη ΔΕΗ. Ξέρετε τι ακριβώς παρατήρησα? Ότι λειτουργεί ένας κοινωνικός αυτοματισμός στη ΔΕΗ. Δηλαδή τι γίνεται? Επειδή η ΔΕΗ, ο σκοπός έτσι, της κυβέρνησης της επόμενης, της προηγούμενης και γενικά της αστικής τάξης είναι να ιδιωτικοποιήσουν τη ΔΕΗ, και αυτή τη στιγμή την έχω χωρίσει σε κομμάτια. Συμπεριλαμβάνεται στο δεύτερο μνημόνιο. Ναι.
υποτίθεται ότι έχει χρέη ΔΕΗ 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ και λένε και στους υπαλλήλους ότι, πώς το λένε, επειδή έχουμε προβλήματα και τέτοια, να παίρνετε, πώς το λένε, να φροντίζετε να εισπράττετε, ξέρω εγώ, τα χαράτσια, το ρεύμα κτλ. Ώστε να πάει καλά η ΔΕΗ για να γλιτώσουμε, να σας... ας πούμε, μια τέτοια εξέλιξη. Να σας θυμίσω, κύριε Τίκα, μια μικρή παρένθεση, να θυμίσουμε ότι προεκλογικά η ΔΕΗ προχώρησε σε αυξήσεις κάποιων υπαλλήλων της. Αυξήσεις μισθών, σημαντικές αυξήσεις μισθών. Να μην το ξεχνάμε και αυτό. Δεν το έχω ελέγξει σαν στοιχείο. Πιθανότατα όμως, γιατί θέλω να κατηγορήσω συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, να έγινε κάτι τέτοιο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα ποιο είναι? Εμείς με τη δράση που έχουμε και υπερασπιζόμενοι αυτά τα σπίτια, τα φτωχά, δεν ερχόμαστε σε σύγκρουση πραγματικά με τους υπαλλήλους της ΔΕΗ. Ειδικά εδώ της Καστοριάς δεν υπάρχει και λόγος, κύριε Τίκα. Εντολές εκτελούν ουσιαστικά κι αυτοί. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Δεν έχουμε καλή επικοινωνία. Θα θέλαμε κάποια στιγμή, πώς το λένε, θα χρειαστεί να παρακούσουν και εντολές. Δηλαδή, τι θέλω να πω, να βάλουν πλάτη και οι υπάλληλοι της ΔΕΗ, γιατί δεν ξέρουμε η εντολή κάθε φορά που έχει τι ακριβώς θα λέει. Μπορεί να λέει κόβουμε κτλ. Και εκεί θα χρειαστεί. Αλλά ταυτόχρονα. Δεν είναι καλή η επικοινωνία μας. Ναι, και δεν ξέρω γιατί υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Και μιλάτε και από σταθερό γυαλός, δεν είναι κινητό. Ναι, αυτό είναι. Αν όμως θέλω να πω ότι τέτοια προβλήματα προκύψουν και με τους υπαλλήλους, είτε κάποια στιγμή ιδιωτικοποιηθεί ή απολυθούν υπαλλήλοι, οτιδήποτε και να συμβεί, εμείς θα σταθούμε και στο δικό τους πλάκι. Δεν χρειάζεται να φέρνουμε το ένα κομμάτι εργαζόμενο ενάντια στο άλλο. Δηλαδή δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση ούτε από εμάς, ούτε από τον κόσμο, ούτε και πραγματικά στο πρόσωπο των υπαλλήλων βλέπουμε. Γιατί καμιά φορά ξέρετε και εμείς με αυτούς προσπαθούμε να τα λύσουμε και πιθανότατα μπορεί να περάσει μια αντίληψη ότι τα βάζουμε μαζί τους ή μαλώνουμε. Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση καμία. Εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε αυτό το πράγμα. Και όλα και πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές, και αυτά που λέμε νομίζω ότι πραγματικά είμαστε σε θέση όσο μπορούμε και όσο μπαίνει από το χέρι μας να τα κάνουμε. Μάλιστα. Να δείχνουν μεγαλύτερη ευαισθησία, δηλαδή λέτε, σε κάποιες περιπτώσεις που ούτως ή άλλως μπορεί κάποιος να καταλάβει ουσιαστικά, γιατί σίγουρα υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούν όχι να καταβάλουν ολόκληρο το ποσό της ΔΕΗ, αλλά ούτε το 50 ή 40% που απαιτείται για να προβούν σε κάποιον διακανονισμό. Εμείς δεν λέμε ότι δεν είναι ευγενικοί, αλλά τι λέμε, ότι μπορεί, ας πούμε, τη Δευτέρα του πρωί να τους πούν ότι, ξέρετε, κόψτε μπόλικα, κόψτε, ξέρω εγώ, τι θα κάνει, δεν είναι εντολή ανωτέρου, είναι εντολή ανωτέρου. Άρα τι θα πει, μου το είπαν, πρέπει να το κάνω, αλλά θα το κάνουμε αυτό, δηλαδή μπαίνουν και ηθικά ζητήματα μέσα, δεν είναι μόνο μου, είπε η υπηρεσία μου, και δεν λέω ότι είναι εύκολο σαφώς, ούτε κατηγορώ, αλλά εκτιμώ ότι κάποια στιγμή μπορεί να χοντρίνουν τα πράγματα, μπορεί να βγει μια κυβέρνηση ένα μήνα και να πει ποιος δεν πλήρωσε, ξέρω εγώ κτλ. Και η κατάσταση του κόσμου δεν φαίνεται να αλλάζει μέσα στον ένα μήνα, ούτε ξαφνικά δουλειές θα εμφανιστούν, ούτε τα μεροκάματα θα μεγαλώσουν ιδιαίτερα, έτσι, σε αυτό το. Άρα, τι πρέπει να γίνει σε αυτή την περίπτωση? Αυτό λέω, δηλαδή, δεν κατηγορώ, αλλά λέω ότι ίσως κάποια στιγμή να έρθει η ώρα να συγκρουστούμε σε μεγαλύτερο επίπεδο. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Τίκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δυστυχώς τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα που πραγματικά όλος ο κόσμος αδυνατεί να ανταπεξέλθει στην κάλυψη των αναγκών, των καθημερινών αναγκών, διότι και το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό ουσιαστικά και απαραίτητο αγαθό για το κάθε νοικοκυριό. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να ευχηθώ. Αυτά από τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Καστοριά για την παρέμβαση που έκαναν σήμερα στα γραφεία του τοπικού υποκαταστήματος της ΔΕΗ για να μην κοπεί το ρεύμα σε κάποια νοικοκυριά που δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
τοπική αγορά. Στηρίζουμε τον τόπο μας. Επιμελητήριο Καστοριάς. Δίνουμε δύναμη στον τόπο μας. Σύλλογος Αιμοδοσίας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Νομού Καστοριάς. Η μελωδία της καρδιάς. Αιμοδοσία. Το μεγαλύτερο δώρο με το μικρότερο κόστος. Εάν δεν γίνω δωρητής οργάνων και μυελού των οστών, πώς θα σώσω τον αδερφό μου? Η ζωή έχει αξία, χωρίς υποκρισία. Βλαστοκύτταρα. Το οφάλιο αίμα που μου χάρισε τη ζωή του παιδιού μου. Εάν το χαρίσω στο κράτος, θα σώσω και κάποιον συμβατό συνάνθρωπό μου. Άρα θα έχω δύο χαρές που δεν αγοράζονται με όσα χρήματα. Περιβάλλον. Προσέχω και αγαπώ το περιβάλλον, διότι είναι το σπίτι μου. Ανήκω και εγώ στο περιβάλλον, όπως η κάθε μορφή ζωής. Ο άνθρωπος τρέφεται με όλες τις αισθήσεις. Ο πολιτισμός μας προσδιορίζει τον άνθρωπο και βελτιώνει το ζώδι ένστικτο. Η μουσική αλλάζει τον χαρακτήρα και την ζωή μας. Με την ωραία μουσική αλλάζει η διάθεση για ζωή. Δράσεις του συλλόγου, μελωδία της καρδιάς. Αιμοδοσίες, δενδροφυτεύσεις, βραβεύσεις, επισκέψεις, αμφικτιονίες, φιλοξενίες, αδελφοποιήσεις, εκθέσεις, εκδηλώσεις. Σύλλογος Αιμοδοσίας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Νομού Καστοριάς. Η μελωδία της καρδιάς. Τηλέφωνο 2467-025-372. Κινητό 6943-460-700. Η μελωδία της καρδιάς. Εάν δεν νοιαστώ εγώ, εάν δεν νοιαστείς εσύ, ποιος θα νοιαστεί για εμάς? Πρώτο και κυριότερο βήμα για μια επιτυχημένη συνταγή είναι η επιλογή των καλύτερων ποιοτικά και γευστικά κρέατων. Αυτά που βρίσκεται αποκλειστικά στο κρεοπωλείο Τα Αμινοξέα. Εμπλουτίστε το καθημερινό σας τραπέζι με κρέατα δικής μας παραγωγής, αλλά και κρέατα αυστηρά επιλεγμένα από τους καλύτερους παραγωγούς του νομού μας και εξασφαλίστε νοστιμιά σε κάθε σας γεύμα. Κρεοπωλείο Τα Αμινοξέα. Χωρίς μεσάζοντες, σας προσφέρουμε πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς κρεατικά και μια μεγάλη ποικιλία παρασκευασμάτων μαριναρισμένα με αγνά σπιτικά υλικά. Διαθέτουμε αυστηρά ντόπια ελληνικά προϊόντα. Ζητήστε να σας δείξουμε την ταυτότητα προέλευσης των κρεάτων. Κρεοπωλείο Τα Αμινοξέα, στη Μεσοποταμία Καστοριάς, στον κεντρικό δρόμο έναντι Ελτά. Με ένα τηλέφωνο στο 61-861. Όλα μας τα προϊόντα έρχονται και στο χώρο σας. Κρεοπωλείο Τα Αμινοξέα. Ποιοτική και νόστιμη διατροφική συνήθεια με ελληνική πάντα υπογραφή. Είσαι εκτινοτρόφος? Σε ενδιαφέρει? Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καστοριάς εδώ και 10 χρόνια λειτουργεί την πλέον αξιόπιστη βιομηχανία ζωοτροφών. Οι επιστημονικές πολιετής έρευνες βοηθούν στην παραγωγή σιτηρεσίων που καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των ζώων της περιοχής μας, εξασφαλίζοντας μεγάλη παραγωγή και άριστη υγεία των ζώων. Οι ζωοτροφές μας παράγονται από πρώτες ύλες της περιοχής μας χωρίς επιβαρυντικές ουσίες για την υγεία των ζώων, αλλά και την υγιεινή των παραγόμενων από αυτά προϊόντων. Το υψηλότατο επίπεδο ποιότητας διασφαλίζεται και με HASP. Μην ξεχνάτε, στη βιομηχανία ζωοτροφών της Ένωσης μπορούμε και παράγουμε εξειδικευμένο σιτηρέσιο που επιθυμεί ο παραγωγός για την κάλυψη ειδικών απαιτήσεων και αναγκών κάθε ποιμνίου ξεχωριστά, με την επιμέλεια ειδικού ζωοτέχνη. Οι τιμές μας και οι ευκολίες πληρωμής δεν ανταγωνίζονται. Διακανονισμοί με ΟΣΔΕ ή έναντι αξίας γάλακτος και ΦΠΑ στις δύσκολες εποχές που διανύουμε σας λύνουν τα χέρια. Μεταφέρουμε τις ζωοτροφές με δικά μας μεταφορικά μέσα στο χώρο διανομής και παρακολουθούμε άμεσα και έγκαιρα το ποιμνιό σας με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Βιομηχανία ζωοτροφών της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καστοριάς. Είσαι κτηνοτρόφος, σου λύνει τα χέρια. Στον απόϊχο του καλοκαιρινού River Party λειτουργεί από φέτος το River Party Restaurant. Από 17 Δεκεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή από το πρωί έως το βράδυ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 24670-31077 και 24670-31011. Την περίοδο των εορτών, ανοιχτά καθημερινά. Μάρμαρα, γρανίτες, φυσικά πετρώματα. Φύσης έργα, σμιλεμένα από ανθρώπινο χέρι.
Γνωρίστε τον πλούτο της ελληνικής γης και ολόκληρου του κόσμου στην Παναμάρ. Στις πλήρως εξοπλισμένες τεχνολογικά εγκαταστάσεις μας, άνθρωποι με γνώση και εμπειρία δημιουργούν για εσάς πρωτότυπες συνθέσεις μοναδικής ποιότητας και αισθητικής που αντέχουν στον χρόνο. Στον σύγχρονο εκθεσιακό μας χώρο προσφέρουμε ποιοτικές λύσεις για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, αλλά και για ιδιαίτερες κατασκευές με μια εκπληκτική συλλογή υλικών από όλο τον κόσμο. Δίνουμε στυλ και ζεστασιά με σόμπες ξύλου και πέλετ και ενεργειακά τζάκια που σέβονται το περιβάλλον και δίνουν στο χώρο σας διαχρονική αξία. Για μάρμα.